ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον αγιασμό μας. Ο πατέρας Παναγιώτης είναι μαζί μας να μας ευλογήσει. Πατέρα Παναγιώτη. Ευλογητός Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Νίκα στις ευσεβέσει κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Κύριε των λαών Σου και ευλόγησο την κληρονομία Σου. Νίκα στις ευσεβέσει κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Δώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησο την κληρονομία Σου. Νίκα στις ευσεβέσει κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα των σονδωρεών. Αξίους ημάς πίσω Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημέληματα ημών και παρέχουσα η άμαντα της εμπίστη λαμβάνωση την ευλογία Σου άκρατε. Τον σονδωρεών αξίους ημάς πίσω Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημέληματα ημών και παρέχουσα η άμαντα της εμπίστη λαμβάνωση την ευλογία Σου άκρατε, δόξα Σύ. Καλή χρονιά, καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ τον Πατέρα Παναγιώτη και θέλω να τον παρακαλέσω φέτος οι ευχές Του και οι ευλογίες Του και οι προσευχές Του στον υπέρτατο βαθμό να είναι μαζί μας, γιατί η χρονιά είναι πολύ δύσκολη. Το ότι τολμήσαμε ορισμένοι από εμάς να έρθουμε εδώ, να συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο, το μεγαλειώδες, το θεάρεστο έργο, όπως το είχε ονοματίσει ο μακαριστός πατέρα Νεκτάριος Μαρμαρινός, που με τις ευλογίες του ξεκίνησαν τα κοινωνικά φωτιστήρια. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε τις προσευχές σας, πατέρα Παναγιώτη, στον ύψος στο βαθμό. Κυρία Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, κύριε Παπαδημητρίου Σωτήρη, σας καλωσορίζουμε. Κοντά μας είναι ο κύριος Εκαλαράκης. Συγχωρέστε με για το πρωτόκολλο, δεν μπορώ να το τηρήσω. Okay. Ο κύριος Εκαλαράκης είναι ειδικός σύμβουλος παιδείας και διαβίου μάθησης κλπ. Ο κύριος Μουρούτσος, σύμβουλος, ο κύριος Άγκης, είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου Υφήτη των Κοινωνικών Φωτιστηρίων, ο κ. Τάκης Παρασκευόπουλος. Άλλη εκλεκτή, συγχωρέστε με, μαζί μας είναι ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο κ. Μπαγάκης Γιώργος, ο οποίος θα μας πει και δύο κουβεντούλες, γιατί είχαμε την τιμή αυτές τις μέρες να δεχτούμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την έγκριση του προγράμματος για την πόλη μας, το πρόγραμμα της UNESCO, οι πόλεις που μαθαίνουν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παγκάκη. Προχτές διάβασα σε μία ανάρτηση κάτι. Ένας καθός ιερέας μας είπε το εξής, ότι πλουτίζει αυτός που έχει μάθει να δίνει. Ενώ απ' την άλλη μεριά αυτός που έχει μάθει να παίρνει, όχι απλώς φτωχαίνει, αλλά γίνεται ζητιάνος. Το κράτησα αυτό.
και το κράτησα πραγματικά γιατί εγώ τουλάχιστον και η ζωή μου έχει διδάξει τα 72 χρόνια. Βλέπετε τα μαλάκια μου κάτω άσπρα είναι. Μου το έχει διδάξει αυτό και τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια των πατέρων μας εδώ και του Θεού μας το έχω κάνει πράξη. Εγώ με μια μεγάλη ομάδα από συνεργάτες μας. Βέβαια το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρρωγός μας. Μας βοηθάει. Ο κ. Παπαδημητρίου είναι γιατρός και τώρα θα μας μιλήσει για τον COVID. Θα μας πει κάποια πραγματάκια και τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ θέλω απλώς να παρακαλέσω όλους μας να γίνουμε θελοντές. Όλοι μας μπορούμε να δώσουμε κάτι από τον εαυτό μας. Και όταν λέμε να δώσουμε, δεν μας ζητάνε λεφτά. Ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη να τον στηρίξουμε, το χέρι μας θέλει να του δώσουμε για να τον βοηθήσουμε. Ένα παιδάκι που πλέει μια αγκαλιά θέλει. Όπως ο ήλιος ανατέλει για όλους μας, χωρίς να περιμένει ανταπόκριση και ένα λουλούδι μοσχοβολάει για όλους μας, χωρίς να περιμένει τίποτα από μας, έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς στη ζωή μας. Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι και αν δεν το καταλάβουμε όλοι μας να μάθουμε να δίνουμε και εδώ ζητάμε από τους γονείς να έρθουν τα κάποια απογεύματα κατά τη διάρκεια του χρόνου να είμαστε εδώ όλοι μας οι καθηγητές, τα παιδιά και οι γονείς να αποδείξουμε στην πράξη το όλοι μας μπορούμε. Ένα άλλο θεματάκι θέλω να σας πω ότι αποφασίσαμε βέβαια, έχουμε ξεκινήσει τη διεργασία μας κύριε Βουλευτά, κύριε Παπαδημητρίου, θυμόσαστε καλά και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι από τις 31 Αυγούστου εδώ για τα κοινωνικά μας πολιτήρια. Έχουμε βρεθεί, έχουμε ξαναβρεθεί, έχουμε συζητήσει και καταλήξαμε στο σημείο ότι τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τα μαθήματα μόνο για το Λύκειο, για τις τάξεις του Λυκείου. Και το πρόγραμμα είναι απέναντι, μπορείτε να το κάνετε μια φωτογραφία πριν φύγετε να το πάρετε. Για το γυμνάσιο δεν θα ξεκινήσουμε άμεσα, θα περιμένετε να σας πάρουμε τηλέφωνο πότε θα ξεκινήσουμε. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο καταραμένος αυτός ο ιός που έχει βρεθεί και το δεύτερο είναι ότι, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δεν μπορέσαμε να βρούμε τους καθηγητές που θέλαμε. Και έτσι δεν μπορούμε να υπερβάλλουμε αυτούς και κάτω ψέματα. Λοιπόν, θα περιμένετε επομένως για το γυμνάσιο. Σε λίγες μέρες πιστεύω σήμερα ήρθε μια κοπέλα να φανταστείτε και τη συγχαίρω από την Αθήνα να μας γνωρίσει φιλόλογος και μόνο για να παραστεί στον εαυτό μας κύριε Αυγουστέ, κύριε Πρόεδρε, από την Αθήνα και την κοπέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την τιμά αυτό που έκανα. Πιστεύω ότι θα βρεθούν και κάποιοι άλλοι και με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης που μας στηρίζουν κάποιοι θα το ακούσουν την έκκλησή μας που κάνουμε εδώ και θα μας θα βοηθήσουν. Δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ. Τώρα στην πορεία θα δούμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα λέει να αναπέσουμε 3-4 καθηγητές που είναι όχι μόνο από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε μαζί μας από τον Οκτώβριο του 2012, πατέρα Παναγιώτη, αλλά λίγο πιο μπροστά. Όπως είναι το Δέπος, ο Νέστορας, ο Κωνσταντίνου, παρακαλώ και η κυρία Ρούλα Τσεκουλά. Μπράβο. Είναι ο κύριος Σολομών Αντωνίου που βρίσκεται μαζί μας. Στη συνέχεια θα βραβεύσουμε τους μαθητές μας οι οποίοι πέρασαν στο πανεπιστήμιο. Ήταν ο στόχος τους και μπορέσαμε και εμείς να βάλουμε ένα πεταράκι. Η Σοφία της Απέρας θα μας πει δύο κουβεντούλες αργότερα για εμάς τι κάναμε. Κύριε Βουλευτά, παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι με μεγάλη χαρά και συγκίνηση μένει για άλλη μια χρόνια μαζί σας, γιατί πραγματικά η χρονιά φέτο είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ιδιαίτερη. Και εσείς είστε οι άνθρωποι της προσφοράς και της ελληνικής που μπορείτε να δείξετε και να μάθετε στα παιδιά και κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό. Με το παράδειγμά σας, όχι με τη διδασκαλία, αλλά με τη δράση σας.
ότι οι γνώσοι δεν είναι μόνο ένα εφόδιο για την επαγγελματική τους καταξίωση στο μέλλον, αλλά είναι και η δύναμή τους για την προσωπική τους ορίμανση. Ως άνθρωποι λοιπόν πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε για το συλλογικό καλό, να αγωνιζόμαστε για το εμείς και να προσπαθούμε όσο μπορούμε μέρα με τη μέρα, και αυτός πρέπει να είναι ένας αγώνας διαρκής ολονό μας, να αφήσουμε το εγώ στην άκρη. Χρειάζεται να δουλεύουμε όλοι μαζί. Εσείς το δείχνετε με το παράδειγμά σας. Εμείς είμαστε εδώ να το στηρίζουμε. Θέλω να ευχηθώ καλή πρόοδο στα παιδιά, να έχουν δύναμη και υπομονή. Και την ίδια δύναμη και υπομονή θέλω να ευχηθώ και στους γονείς. Πολλά συγχαρητήρια στους γονείς που αγωνίζονται για τα παιδιά τους, και εμείς να ξέρετε ότι είμαστε εδώ όποια στιγμή εσείς θέλετε, δίπλα σας για να σας στηρίξουμε. Μπράβο. Κύριε Παπαδημητρίου, έχει τον λόγο ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ τους καθηγητές για τον αυτοδοτισμό τους και τους μαθητές περσινής χρονιάς για τις μεγάλες επιτυχίες τους. Κάτι που σημαίνει ότι ο θεσμός αυτός επιτελεί πραγματικό έργο στην κοινωνία και στην εκπαίδευση. Φέτος είναι μια χρονιά δύσκολη, τόσο κοινωνικά, οικονομικά και υγειονομικά. Ο θεσμός των κοινωνικών φροντιστηρίων για άλλη μια φορά καλύτερα παίξει το ρόλο του, αυτό της ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συνοχής, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Εμείς, σαν Δήμο Σχολείο και με τη στήριξη και του Δήμαρχου, θα κάνουμε τα πάντα να σας βοηθήσουμε στο έργο σας. Στην αρχή υπήρχαν απορίες κατά πόσο έπρεπε να ξεκινήσουμε λόγω της υπόθεσης της επιδημίας του κορονοϊού. Εγώ ήμουν από την αρχή κάθετος. Θεωρώ ότι θα προχωρήσουμε κανονικά αρχή να κάνουμε τις σωστές κινήσεις. Εμείς σαν Δήμος σας προμηθεύσαμε με θερμόμετρα αφής, ώστε όλοι οι μαθητές να χρωματιούνται πριν μπαίνουν στις τάξεις. Θα σας προμηθεύσουμε και με μάσκες, ώστε όλοι οι μαθητές να είμαστε σίγουροι ότι έχουν μάσκες και μάσκες ποιότητας. Και θα φροντίσουμε ώστε οι χώροι να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται συνεχώς. Εσείς, σαν καθηγητές και σαν παιδιά, πρέπει να συμβάλλετε στο να προσέχετε, να δείτε τις αποστάσεις, να βάζετε τις μάσκες σας, αν νιώθετε άρρωστοι, αν έχετε συμπτώματα, να μην ευχόσαστε, γιατί είναι ευθύνη και όλων μας να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και τους συνανθρώπους μας. Σας εύχομαι μια καλή χρονιά, καλύτερη και από την περσινή, με επιτυχίες και με πρόοδο. Ο κύριος Μιχαλαράκης, ο εκπρόσωπος του κομμάτου. Θα σας χαρώσω και γενικότερα τους ειδικό που καλή στα δεδομία για τον Άρρωνα και τον Κόβιος του Λιγουάτων και κύριο Ναρόπαλο. Και στους νέους που ξεκινάνε τη χρονιά, υπομονή. Η υπομονή θα ήθελα να πω να είναι πάντα δίπλα όπως είναι πάντα. Είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά θα περάσει. Θα είμαστε καλά, καλή χρονιά. Επιτρέψτε μου να πω κάτι, να ζητήσω συγγνώμη για την μουσική στην αρχή και ήδη από την αρχή έπρεπε να συζητηθούμε τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Ναρόπουλο, κάνοντας τα θερμά μας συνεδρία στον ίδιο και στην οικογένειά του. Καλό παράδεισο στη σύζυγό του και για τον ίδιο και τα παιδιά του να ευχηθούμε καλή παρηγορία από τον Θεό. Ο κύριος Παρασκευόπλος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Κοινωνικών Φροντιστηρίων και της Νίκης κύριο Μόρτσου. Τον έχω πελάτη. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά, καλή υγειονομική χρονιά. Θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές. Εμείς σαν Σύλλογος του Φίλου Κοινωνικών Φροντιστηρίων θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό το θεάρεστο έργο, όπως λέει ο κ. Αντικόπουλος. Και θα έλεγα, για μένα είναι η μεγαλύτερη πολιτική πράξη που μπορεί να κάνει κάποιος με τα κοινωνικά φροντιστήρια. Πραγματικά πολιτική πράξη, έχουμε ήδη δώσει παραδείγματα ότι υπάρχει ένα έργο ανθρωπορών και ένα έργο εκπαίδευσης, το οποίο καταλαμβάνει πάνω από 200 παιδιά αυτή τη στιγμή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε ακόμα με αυτές τις συνθήκες.
Να είστε καλά, καλή σχολική χρονιά. Ναι, ναι, μην το χάσω. Να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου συγχαρητήρια και πολλά μπράβο στους συντελεστές, στους καθηγητάς, τα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό είναι έργο των κοινωνικών φροντιστήριων. Κοινωνικά φροντιστήρια. Ίσως κοινωνική προσφορά είναι αυτά οι έμπαιτα. Και πού αποκτήνονται τα κοινωνικά φροντιστήρια. Τις αδύναμες τις οικονομικά ομάδες. Και έτσι τα παιδιά αυτών που δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω οικονομικών συγκυριών, της κρίσεως κλπ. Να παρακολουθήσουν και να εκπληκτήσουν τις γνώσεις, να έχουν τις ίδιες πιθανότητες στον ανταγωνισμό των πανεπιστημίων. Πολλά μπράβο λοιπόν στους συντελεστάς, στους καθηγητάς και χρέο είμαστε εμάς που ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση να είμαστε δίπλα του. Και να πω ότι εγώ προσωπικά από την προσφορά του Δήμου απέναντι στα κοινωνικά πολιτεία περίμενα περισσότερα. Κάτι γίνεται, αλλά κύριε Παπαδημητρίου, μπορούμε πολύ περισσότερα γιατί πράγματι έχουν ανάγκη. Καλή χρονιά λοιπόν, καλές επιτυχίες στα παιδιά και υπομονή στους γονείς και συγχαρητήρια στους γονείς που προσπαθούν και από αυτό το επίπεδο που βρίσκονται. Να βοηθήσουμε τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά λόγια. Να συγχαρώ τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που κοπιάζουν για αυτή τη δουλειά, οφείλω και εγώ. Να πω ότι εμένα προσωπικά έχω πάρει πολλά πράγματα από το κοινωνικό φροντιστήριο. Πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε μια εκδήλωση είχαμε πει θα κάνουμε κάτι, κάναμε κάτι. Αυτή τη στιγμή είμαι στην ευχάριστη θέση που σας είπε και ο κύριος Βλάσης. Κάτι έχουμε στα χέρια σε σχέση με την UNESCO και πιστεύω να το αξιοποιήσουμε και φυσικά το κοινωνικό φροντιστήριο δεν το ξεχνάμε ποτέ και αυτοί που πρωτοστάτησαν, που μας βοήθησαν, πιστεύω πάλι να κάνουμε μαζί σημαντικά πράγματα. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Συγχαρητήρια. Πολύ ευχαρίστω. Σεβαστέ πατέρα, κύριε Βουλευτή, αγαπητέ Βλάση, εκπρόσωπε των φορέων, αγαπητά παιδιά και δάσκαλοι, θα πω. Γιατί σε κοινωνικά φροντιστήρια οι καθηγητέ αποδεικνύουν ότι είναι πραγματικοί δάσκαλοι, βάζουν την ψυχή του. Από τον χρόνο των ελεύθερων που δεν έχουν, είτε είναι συνταξιούχοι είτε είναι νέα παιδιά, δίνουν αυτό που ξέρουν και μεταδίδουν σε εσά τη γνώση. Συγχαρητήρια και σε εσάς παιδιά που συμμετέχετε και βάζετε και εσείς τα δυνατά σας και είχατε πάρα πολλές επιτυχίες από ό,τι έχω πληροφορηθεί αυτόν τον τελευταίο καιρό. Συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια στους γονείς και κυρίως καλή δύναμη στους δασκάλους που είναι κοντά σας για όλη τη χρονιά σε ό,τι τους ζητήσετε. Να είστε καλά και καλή την φετινή χρονιά δυναμική από το τύπο. Καλησπέρα, εύχομαι σε όλους. Καλώς ήρθαμε εδώ. Εγώ το βλέπω αυτό σαν μια γιορτή προσφορά. Δηλαδή σε άλλες συνθήκες θα έπρεπε να έχουμε να κάνουμε γιορτή εδώ πέρα. Διότι πραγματικά είναι το πρότυπο της προσφοράς. Με αυτό το δώρο που σας κάνουν οι εθελοντές καθηγητές, κοιτάξτε τι θα μπορέσετε να κάνετε. Μπορεί σε κάποιους να μην τους αρέσει, ας κοιτάξουν να το μεταφέρουν κάπου αλλού. Θέλω να ευχηθώ όσους πέρασαν στις πανελλαδικές καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες και καλές αποτυχίες, γιατί για τις αποτυχίες μαθαίνουμε, στη ζωή έτσι είναι,
Εδώ έχουμε ένα γραφείο συμβουλευτικής υποστήριξης και σταδιοδρομίας για τρίτη χρονιά. Οι παλιότεροι μπορεί να έχουν έρθει στο γραφείο και να έχουν κάνει συζητήσεις, συμβουλές, τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι ένα γραφείο που δεν υπάρχει και σε ιδιωτικά σχολεία, ακριβά ονομάται. Οπότε οι δυνατότητες που έχουμε σαν γραφείο είναι υποστηρίζουμε τους μαθητές σε απορίες που έχουν όσον αφορά την επαγγελματική τους εκπαίδευση, εξέλιξη και τις σπουδές τους. Κάνουμε δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και τους βοηθάμε να πείσουν τις γονείς τους να ακολουθήσουν το όνειρό τους. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος για τις ευχές αν θέλει να ματώσει και είμαστε διάθεσή του. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Τελευταίο καιρό έχουμε έναν άνθρωπο, έναν καθηγητή πανεπιστημιακό, ο οποίος μας βοηθάει από την περιοχή μας, κύριο Βλεφτά, και ερχόρκα, είναι από την περιοχή από το Βραχάτι. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να στήσουμε τη διαδικτυακή μας εκπαίδευση. Ούτως ώστε, αν έχουμε ένα lockdown, όπως το λένε, να μπορέσουν όλοι οι μαθητές να κάνουν διαδικτυακά τα μαθήματά τους. Γι' αυτό ζητάμε και το υβρίδ από όλα τα παιδιά, από τους μαθητές μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και πρόεδρε. Ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα να μας φτιάχνει την πλατφόρμα και σε λίγες μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Και ακόμα, επειδή μας είπε ότι χρειαζόμαστε τεχνική υποστήριξη, εμείς λέμε δεν ξέρουμε, είμαστε μόνοι μας, οικονομικά δεν έχουμε. Ο Δήμος κάπου λέει ναι, κάπου λέει όχι. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει κάποια πράγματα, γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε άτυπη μορφή εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει κάποιο στα χαρτιά. Εμείς θέλουμε και το κάνουμε αυτό έτσι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να δικαιολογηθούν από το Δήμο, πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σακελάκη, κάποια χρήματα. Δεν μπορούν. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος είπε ότι θα μας βοηθήσει σε πρώτη φάση, θα μας φέρει ένα λάπτοπ δικό του, πολύ καλό λάπτοπ. Και από εκεί και πέρα θα το συζητήσουμε και μεταξύ μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, γιατί καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε κάποια υποστήριξη την οποία όλοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε. Ναι. Ο πρόεδρος εδώ, αν μπορεί κάτι να μας πει, έχει καλό σέρφο. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αλλά λοιπόν, σκουδέψατε ότι κάτι για το όταν το συζητάμε, θα βγει κάτι. Πιστεύω ότι κάτι θα βγει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θέλω να ευχαριστήσω ακόμα όλους τους συνεργάτες μας, όλους τους συνεργάτες μας που είναι εδώ, όλους τους καθηγητές, τα παιδιά που μας εμπιστεύονται και τους γονείς πραγματικά που μας εμπιστεύονται και είναι μαζί μας, γιατί πραγματικά, εάν δείτε τα καθαριστικά που παίρνουμε για τους μαθητές μας, να μην πω ότι είναι μηδενικά σχεδόν όλα, αλλά είναι, βλέπεις, κάπου 48 ευρώ, 1500, 2500 ευρώ και λες, μα τι γίνεται εδώ. Πρέπει όλοι μας επομένως να βοηθήσουμε. Να ευχαριστήσουμε επομένως όλους και κάποιους κυρίους και κύριες που είναι μαζί μας, κάποιους μήνους που μας στηρίζουν από την πρώτη στιγμή. Και η κυρία Ελένη είναι εδώ, με στηρίζει, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να είμαι και εγώ την εδώ, την ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι η ώρα να επιδώσουμε τα βούλια, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε κάτι. Μάλιστα. Ήρθε η στιγμή επομένως να τιμήσουμε τους ανθρώπους μας. Παρακαλώ πολύ το ζεύγος, ο κ. Κωνσταντίνου και η κυρία Τσιακουρά να έρθουν εδώ. Πείτε τα εδώ, πείτε τα.
Βλάση. Κύριε Βλάση. Όχι απλώς ότι είναι από την πρώτη στιγμή που αυτή μας το θέλουμε, αλλά είναι πριν τις ειδίες την ιδέα όταν είχαμε κάνει και είπαμε ότι μπορούμε εμείς κάποιοι ακόμα και οι καθηγητές να ξεκινήσουμε να βοηθήσουμε από το έτσι, ναι, σε ένα περίπου που κάνουμε εδώ πέρα στον μετονισμό, τα καπή μας είμαστε στην περιοχή και όλα πήγαν στα συγχαρητήρια για να ο κύριος Αντωνίου μας, ο πρόεδρος της κοινωνικής πολιτικής, να σε τη δώσουμε τα κύριε Αντωνίου. Ο κύριος Αντωνίου δεν χρειάζεται λόγια μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, βάζει, βάζει τίποτα. Εδώ, κύριε Μάκρο. Θέλετε λίγο τάσεις πολιτικούς. Ο οποίος είναι ένας επιστήμων, μαθηματικός, διδάκτορ πυρηνικής φυσικής, είναι από την πρώτη χρονιά μαζί μας, χαμηλών τόνων, δεν θέλει ούτε να λέμε κάτι για τον εαυτό του, ελπά το οποίο τον τιμά. Κύριε Γρηγόρη, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας. Και ο κύριος Βούλγαρης επίσης είναι από τις πρώτες στιγμές μαζί μας. Θα πει γιατί θυμάμαι αυτούς τους τρεις ανθρώπους. Τώρα, ο κύκλος αυτός προσφοράς προς το παρόν έκλεισε και έτσι λοιπόν χωρίσαμε καλό. Θα παρακαλέσω πολύ. Το μικρόφωνο. Θα παρακαλέσω πολύ την κυρία Νέγκρη Μαρία και τον κύριο Παρασκευόπουλο τον έτσι. Να πούνε τραγούδια. Θα καλά να τη δώσω. Η κυρία Νέγκρη Μαρία είναι υπάλληλος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής που μας βοήθησε πάρα πολύ. Το λέω σε κάθε ευκαιρία αυτό. Και να τολμήσω να πω ότι όταν πήγα στο κέντρο κοινωνικής πολιτικής, αν δεν ήταν η κυρία Νέγκρη, πιθανό να μην υπήρχαν τα κοινωνικά φροντιστήρια. Ο κύριος Μουρούτσος με δώσει το μετάλλιο στον κύριο Παρασκευόπουλο ως εθελοντή καθηγητή μας για την πολιτική στήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Και το ακούσαμε. Τον Ιούνιο είχαμε δώσει κάποια βραβεία στους καθηγητές μας και ένα ωραίο μετάλλιο. Γι' αυτό το μετάλλιο το οποίο επιδώσαμε κύριε Βουλευτά, ήσασταν εδώ. Κάποια κυρία που το πήρε, η κυρία Βασιλική, μας είπε ότι έχει δώσει πολλούς αγώνες στη ζωή της, αλλά μετάλλιο δεν είχε πάρει. Ήταν το πρώτο μετάλλιο επομένως που είχε πάρει στη ζωή της. Και πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Εγώ όταν το είδα, λέω ότι μα καλά, συμβαίνουν αυτά. Εμείς οι ταπεινοί άνθρωποι δώσαμε ένα μετάλλιο απλό, το οποίο μπορεί να στήχησε λίγα λεφτά, αλλά η αξία του είναι πολύ μεγάλη. Εκεί κατάλαβα την αξία του ότι είναι πολύ μεγάλη. Κάποιοι από τους καθηγητές, αν είναι εδώ, μπορούν να έχουν τα παραλάβουν τα βραβεία τους. Ο κόσμος ο Δημήτρης δεν είναι. Ο κύριος Φούλγαρης Γρηγόρης δεν το έχει παραλάβει. Αλλά δεν κύριε Γρηγόρη. Και επίσης ο κύριος Κωνσταντίνος να έρθει. Η κυρία Πέτρου, παρακαλώ. Η κυρία Πέτρου είναι εδώ, η Κατερίνα.
Έφυγε, δεν είναι από εμάς. Κυρία Τσίξη, δεν είναι εδώ. Όσο κυρία Κοκούλου, όχι. Μα να ήταν εμάς, περίμενε. Δεν είναι εδώ, δεν καλώ. Κύριο Κανελάξη, κυρία Πότση, παρακαλώ. Κυρία Πότση. Παραφύγω, να ήταν εμάς. Έρχεται.
Στη συνέχεια, η Περίτο Βερόνικα Αμινατό, Μεσένια Δημήτρης. Έλα Χριστάκη. Έλα Χριστάκη. Η Λάνα είναι Αρτζόνα. Η Λάνα είναι εδώ. Αγγέλη Γεωργία είναι εδώ. Εδώ, εδώ. Είναι από λεφτά. Μερτίκας Γεώργιος. Έρχεται ο Ξτάρας. Χρόπα Παναγιώτης. Μπράβο, Λευτέρη ο φίλος. Λευτέρη ο φίλος, τράβα. Φίλος του Λευτέρη. Η εμπειρία μου όμως μου έχει δείξει ότι όσο πιο δύσκολη είναι μια χρονιά,
τόσο πιο συντεκτικός γίνεται ο κοινωνικός ιστός, τόσο πιο μεγαλύτερη γίνεται η προσφορά του πολιτισμού και της εργασίας. Ας το δούμε λοιπόν και αυτό σαν μια ευκαιρία να γίνει για τις ελληνικές και ξανά μια δημιουργική χρονιά. Αντίστοιχα και εμείς, καθόλου δικό μας μετερίζει από την εκπαίδευση ενηλίκων, προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε στους συμπολίτες μας τα βασικά εφόδια για να προχωρήσουν στη ζωή τους. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Αυτό που θέλετε για το σχολείο, σας είναι ο Σεντρίκος. Το είναι τι κάνει. Θα στήσω να μην γίνει το παρόντος πολύ γρήγορα για να πούμε με δύο λογάκια. Θα σου πω το σχολείο μας, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, είναι ένα δημόσιο γυμνάσιο ενηλίκων, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι. Βρίσκεται στο Λέχιο, είναι το μοναδικό στο νομό και εδράζεται εκεί από το 2005. Η συμμετοχή των συμπολιτών μας είναι εντυπωσιακή, από κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των περιεχομένων και προσπαθούμε μέσα, όπως σας είπαμε, τις όσες δυνάμεις διαθέτουμε, γιατί πράγματι τα μέσα γίνονται όλο και πιο πενικρά. Προσπαθούμε να επανεντάξουμε αυτούς τους ανθρώπους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας. Μας δίνεται πάρα πολύ κουράγιο, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν από νωρίς το πρωί, με ρογεματιάδες, οικογενειάρχες και από τα ενεργεία αποθέματά τους, το απόγευμα είναι στο σχολείο μας και προσπαθούν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους. Κύριε Βράση, νομίζω δεν έπρεπε να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ μεγάλο το έργο να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη ζωή, να κάνουν τα όνειρά, πράξη τα όνειρά τους, να είσαστε καλά και εσείς και όλοι μας. Δεν έχω κάτι άλλο, αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι, μπορεί να το κάνουμε.